Είμαι ο Greek Zero της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα ανοίξουμε αυτό εδώ πέρα το κουτί που βλέπετε αυτή τη στιγμή και ακούτε από μέσα να έχει κάτι άλλο. Μου ήρθε πριν από λίγο και είναι το καινούριο μου κινητό, είναι το Huawei Mate X3. Είναι το τελευταίο αναδιπλούμενο της Huawei, γενικότερα ξαναγόρασα αναδιπλούμενο γιατί το προηγούμενο, αν θυμάστε, είχα σπάσει την οθόνη του επειδή μου έπεσε από το ποδήλατο και είχα πάρα πολύ καλή εμπειρία ωστόσο. Και ήθελα να αγοράσω ξανά ένα αναδιπλούμενο. Άρα λοιπόν επέλεξα το συγκεκριμένο, το αγόρασα, έχει έρθει, είμαι απόλυτα ενθουσιασμένος για να σας πω την αλήθεια. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω στην κατοχή μου το Huawei Mate 50 Pro. Το συγκεκριμένο λειτουργεί άψογα. Πλάτη από δέρμα πορτοκαλί, τζάμι από Kunlun Glass, κάθε φορά μπερδεύομαι που το λέω. Το καινούριο λοιπόν είναι το αναδιπλούμενο, έρχεται με οθόνη 7,8 νομίζω ίντσες όταν είναι ανοιχτή, είναι το πιο λεπτό αναδιπλούμενο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι πανάλαφρο. Πάμε να ανοίξουμε τη συσκευασία για να δούμε όλα τα χαρακτηριστικά. Πάμε να τα δούμε λοιπόν αυτά. Θα σας πω την άποψή μου αμέσως μετά, αφού κάνω την πρώτη χρήση, αφού μεταφέρω τα αρχεία από τη μία συσκευή στην άλλη και θα έχω μία πρώτη εμπειρία τύπου στο πρώτο 5-10 λεπτό, για να σας πω την αίσθηση την οποία αποκομίζω. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή το μόνο που θέλω είναι να ξεκινήσω και άρα λοιπόν ξεκινάμε. Ανοίγουμε λοιπόν τη συσκευασία. Αυτό έχει έρθει με ταινίες ασφαλείας, τις οποίες ανοίγουμε από εδώ. Το συγκεκριμένο τηλέφωνο, για να σας πω την αλήθεια, αγοράστηκε γιατί απλά η προηγούμενη μου εμπειρία με το Huawei Mate XS ήταν πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ εντυπωσιακή. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το κουτί, Huawei Mate X3, Explore το App Gallery. Εδώ πέρα από πίσω είναι η πλευρά που έχουμε όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες για το κινητό. Ανοίγουμε λοιπόν τα συγκεκριμένα και έρχεται έτσι λοιπόν. Αυτό προφανώς μέσα στη συσκευασία είναι ανοιχτό, το βλέπετε εδώ πέρα. Άρα λοιπόν πάμε να το βγάλουμε. Εδώ πέρα μέσα έχουμε επίσης πληροφορίες οι οποίες αφορούν το κινητό. Μπορούμε να πούμε ότι είναι πάρα πολύ βασικές. Ουσιαστικά μας λέει ότι δεν χρειάζεται να βγάλουμε την μεμβράνη την οποία έχει εσωτερικά. Δεν χρειάζεται να πατήσουμε την οθόνη με μεταλλικά αντικείμενα ή γενικότερα με κοφτερά αντικείμενα για να μην έχουμε κάποιο θέμα όσον αφορά τον τρόπο που η οθόνη λειτουργεί. Όπως επίσης μας ενημερώνει να μην πατήσουμε την κάμερα στο σημείο που υπάρχει στην οθόνη. Και επίσης μας ενημερώνει ότι κάποιοι ήχοι οι οποίοι μπορεί να υποδεικνύουν τρίξιμο ή οτιδήποτε είναι φυσιολογικοί. Αυτό είναι εδώ. Εδώ πέρα επίσης έχουμε λογικά φυλάδια, φορτιστή, τα πάντα, αρκεί να καταφέρουμε να το βγάλουμε. Λοιπόν, έχουμε αυτόν εδώ το φορτιστή. Ο φορτιστής είναι στα 66W. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Έρχεται με USB-A. Λίγο το συγκεκριμένο εμένα προσωπικά με απογοητεύει γιατί έχω συνηθίσει με USB-C που είναι ο φορτιστής τον οποίο είχε το Huawei Mate XS μέσα στη δική του συσκευασία. Έρχεται επίσης με αυτό εδώ πέρα το καλώδιο το οποίο είναι USB-A σε USB-C για να μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη φόρτιση. Σε αυτή την πλευρά πρέπει να έχουμε μία θήκη για το κινητό. Έχουμε εδώ πέρα το πενάκι με το οποίο ανοίγουμε και κλείνουμε τη συσκευή και την υποδοχή και την κάρτα SIM. Και εδώ, λοιπόν, εδώ έχουμε, τι άλλο έχουμε, τίποτα, αυτό είναι τα email και πληροφορίες του κινητού και εδώ έχουμε την θήκη που έχει μέσα η Huawei για να μπορούμε να προστατεύουμε όσο γίνεται το κινητό μας. Εγώ έχω ήδη παραγγείλει καινούρια θήκη για να μπορώ να είμαι σίγουρος η οποία καλύπτει και από μπροστά και από πίσω το κινητό και πάμε να ανοίξουμε το κινητό. Το κινητό έρχεται μέσα σε αυτό εδώ πέρα το κάλυμα. Εγώ σας το βγάζω έτσι και βλέπετε ότι η συσκευή, αυτό είναι δέρμα. Άι στο καλό. Δεν ήξερα τι αγόρασα για να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, η οθόνη του, το έχω πιάσει, έχει γεμίσει ήδη σκόνες. Η οθόνη του εσωτερικά είναι έτσι και για να σας πω μια τεράστια διαφορά την οποία παρατηρώ ήδη σε σχέση με το Huawei Mate XS. Εδώ πέρα, το Huawei Mate XS είχε πολύ πιο έντονο το, δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα, είχε πολύ πιο έντονο εδώ πέρα το σπάσιμο που κάνει η οθόνη λόγω του κλεισίματος και του ανοίγματος.
Βέβαια το Huawei Mate XS άνοιγε και έκλεινε αντίστροφα. Ενώ αυτό εδώ είναι πολύ πιο ήπιο και για να σας πω την αλήθεια, έτσι όπως το κοιτάζω από το πλάι και κάνοντάς το πάνω κάτω, δεν φαίνεται οτιδήποτε. Άρα αυτό είναι ήδη μια πολύ καλή αρχή. Βέβαια μπορεί να έχει να κάνει και το ότι το κινητό είναι καινούριο και δεν έχει κλείσει και δεν έχει ανοίξει για να μπορεί να σπάσει. Από την πίσω πλευρά είναι αυτό εδώ πέρα όπως το βλέπετε. Είναι εδώ πέρα το νησί με τις κάμερες, να το πούμε με αυτόν τον τρόπο. Εδώ πέρα γράφει Huawei, αυτό εδώ πέρα το λέω και πάλι ότι είναι δέρμα. Αυτή εδώ πέρα είναι η οθόνη. Όσον αφορά τις διαστάσεις του, εδώ πέρα υπολογίστε ότι μιλάμε για ένα κινητό το οποίο έχει ύψος 156,9 χιλιοστά, ενώ το πλάτος του, όταν είναι διπλωμένο, αυτό εδώ το κομμάτι δηλαδή, είναι στα 72,4 χιλιοστά, αντίστοιχα όταν είναι ξεδιπλωμένο, όπως το βλέπετε τώρα, είναι στα 141,5 χιλιοστά. Το βάθος του, σας το δείχνω από εδώ για να το δείτε, δείτε το από εδώ καλύτερα για να μην μας μπερδεύει η κάμερα. Το βάθος του λοιπόν όταν το έχουμε ξεδιπλωμένο, όπως το έχω δηλαδή αυτή τη στιγμή, είναι στα 5,3 χιλιοστά. Αυτό εδώ είναι από τα πιο λεπτά κινητά αναδιπλούμενα που υπάρχουν, ενώ όταν είναι διπλωμένο είναι στα 11,8 χιλιοστά. Το διπλώνουμε αυτή τη στιγμή για να το δούμε. Η αλήθεια είναι ότι διπλώνοντάς το δεν κάνει κάποιον ήχο ή κάποιο θόρυβο ή οτιδήποτε όπως έλεγε το χαρτί. Δείτε το πως είναι και διπλωμένο. Το συγκεκριμένο μπορώ να πω ότι είναι εντυπωσιακά λεπτό για αναδιπλούμενο κινητό. Δείτε πως φαίνεται εδώ πέρα πάνω. Δεν φαίνεται καν ότι το συγκεκριμένο έχει διπλώσει. Ενώ αν δούμε το Μεντεσέ εδώ πέρα, ο οποίος είναι αυτός που διπλώνει, αυτός εδώ πέρα έχει μια καινούργια σχεδίαση η οποία είναι τύπου πεταλούδας. Το συγκεκριμένο επίσης φέρει υλικά τελευταίας τεχνολογίας, ούτως ώστε να έχουμε ανθεκτική χρήση και διάρκεια, καθώς αυτό θα το ανοίγουμε και θα το κλείνουμε συνεχώς. Και φυσικά μιλάμε για ένα κινητό το οποίο είναι στα 239 γραμμάρια, με στρογγυλεμένες τις τέσσερις πλευρές, όπως μπορούμε να το δούμε ήδη εδώ πέρα. Όσον αφορά το κράτημά του, μπορώ να σας πω ότι δεν έχει μεγάλη διαφορά από το Huawei Mate 50 Pro, το οποίο είχα και έχω στην κατοχή μου, άρα δεν θα έχετε κάποιο πρόβλημα. Αυτό εδώ πέρα υπολογίστε ότι το τζαμάκι μπροστά είναι Kunlun Glass. Το Kunlun Glass είναι αυτό που έχει και το Huawei Mate 50 Pro. Αυτό εδώ πέρα και καλά είναι 4 φορές πιο ανθεκτικό στα χτυπήματα, ενώ η εσωτερική αναδιπλούμενη οθόνη του, αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, δεν έχει Kunlun Glass προφανώς, λόγω του ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί εδώ πέρα. Έχει μια απλή μεμβράνη η οποία το προστατεύει. Δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στις οθόνες. Αυτή η οθόνη εδώ πέρα που βλέπετε σε διαγώνιο είναι 7,85 ίντσες, ενώ αυτή εδώ πέρα η οθόνη την οποία βλέπετε είναι 6,4 ίντσες. Η εξωτερική οθόνη έρχεται με 2504x1080 Ultra High Resolution. Αυτό εδώ πέρα μας δίνει 426 PPI. Ενώ επίσης έρχεται με προστασία ματιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η οποία είναι στα 1440 Hz PWM Dimming. Ενώ επίσης ο ρυθμός ανανέωσης της οθόνης είναι adaptive και είναι στα 120 Hz. Στην εσωτερική την οθόνη, αντίστοιχα και εδώ έχουμε 120 Hz ανανέωση οθόνης, επίσης έχουμε 1440 Hz προστασία οθόνης, επίσης έχουμε 426 pixel PPI, δηλαδή που είναι η πυκνότητα, ενώ η ανάλυση και εδώ είναι ultra high resolution, απλά εδώ πέρα υπολογίζω ότι μιλάμε για 2496x2224 pixel. Σαφώς όσον αφορά το συγκεκριμένο κινητό, όταν κάνουμε χρήση με την οθόνη ανοιχτή, μπορούμε να έχουμε οριζόντια ή κάθετη διαίρεση οθόνης για να μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα, τύπου να διαβάζουμε τα email μας από εδώ και από εδώ να βλέπουμε κάποιο βίντεο. Ενώ αντίστοιχα έχει μια λειτουργία η οποία λέγεται Flex Top Mode, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε όταν κάνουμε βίντεο κλήσεις, γιατί έχει την κάμερα εδώ πέρα πάνω, είτε μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να τραβάμε φωτογραφίες στον εαυτό μας. Αυτό δηλαδή θα πρέπει να στέκεται εδώ. Μπράβο. Αν το δείτε, το κινητό στέκεται έτσι. Το Mate XS το οποίο είχα και έσπασα δεν στεκόταν έτσι, ενώ το συγκεκριμένο μπορεί να σταθεί και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να είμαστε λίγο πιο εύκολοι στην παραγωγικότητα. Καθότι εδώ πέρα είναι που εμφανίζεται η οθόνη του συνομιλητή μας, εδώ πέρα είναι που εμφανίζονται οι λειτουργίες κατά την κλίση. Φυσικά το συγκεκριμένο το κινητό είναι και αδιάβροχο. Αυτό είναι ένα από τα πιο βασικά του χαρακτηριστικά για τα οποία εγώ το επέλεξα και το αγόρασα, γιατί ήθελα το αναδιπλούμενο κινητό το οποίο θα έχω να είναι αδιάβροχο, καθότι είναι κάτι το οποίο με διευκολύνει και μου διώχνει ένα πολύ μεγάλο άγχος όσον αφορά το ότι μπορεί να βρεθώ κάπου έξω και να πέσει ένα ποτήρι νερό ή οτιδήποτε. Ενώ επίσης η οθόνη του Huawei Mate X3 μπορεί ακόμη και να ανταποκριθεί στο άγγιγμα
όταν είναι δεγμένη, καθότι κάπως το καταλαβαίνει, δεν ξέρω τώρα πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο, αλλά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Σαφώς η οθόνη είναι OLED, άρα εδώ πέρα μιλάμε για 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα, ενώ ο επεξεργαστής του συγκεκριμένου κινητού είναι ο Snapdragon 8 Gen 1, το οποίο ωστόσο λόγω των γνωστών θεμάτων που έχει η Huawei δεν πιάνει 5G, περιορίζεται μόνο στο 4G. Το λειτουργικό σύστημα της συγκεκριμένης συσκευής είναι το EMUI 13.1. Αυτό εδώ πέρα είναι Android 12, απλά από πάνω έχει περάσει η Huawei το EMUI 13.1. Έρχεται με 12 GB RAM, ενώ επίσης έρχεται με 512 GB ROM. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε άπλετο χώρο για να μπορέσουμε να αποθηκεύσουμε οτιδήποτε, ενώ επίσης υπάρχει και η δυνατότητα εδώ πέρα να μπορέσουμε να περάσουμε και μία κάρτα μνήμης, η οποία είναι ενέμινη, δηλαδή η καινούργια κάρτα μνήμης την οποία έχει δημιουργήσει και παράξει η Huawei, και μπορούμε να έχουμε μέγιστο όγκο στην κάρτα μνήμης στα 256 GB. Όσον αφορά τις κάμερες τις οποίες βλέπουμε εδώ πέρα, έχουμε μία κάμερα Ultra Vision στα 50 MP με διάφραγμα f1.8, ενώ επίσης έχουμε μία κάμερα εξαιρετικά ευρείας γωνίας η οποία είναι στα 13 MP. Το διάφραγμα αυτής της κάμερας είναι στα f2.2, ενώ έχουμε και μία κάμερα στα 12 MP η οποία είναι Periscope Telephoto με διάφραγμα f3.4, αυτήν εδώ πέρα δηλαδή. Εδώ πέρα επίσης έχουμε οπτικό zoom, επίσης υπάρχει ψηφιακό zoom και μπορούμε να έχουμε και υβριδικό zoom. Η μπροστινή κάμερα την οποία βλέπουμε εδώ πέρα, όπως επίσης και αυτήν εδώ πέρα η κάμερα, είναι στα 8 MP, το διάφραγμα αυτών των δύο καμερών είναι στο f2.4. Όλες οι κάμερες τραβάνε μέχρι 4K στο βίντεο, ενώ επίσης η μπαταρία του συγκεκριμένου κινητού είναι στα 4.800 mAh. Υπολογίστε ότι έχουμε μία μπαταρία εδώ και μία μπαταρία εδώ, με έναν καινούριο τρόπο για να μπορεί να διαχέεται καλύτερα η θερμότητα, ούτως ώστε να μην ζεσταίνεται τόσο πολύ ή τέλος πάντων άμα ζεσταίνεται να μπορεί να την αποβάλει καλύτερα. Σαφώς έρχεται με supercharge, το οποίο μπορεί να υποστηριχθεί με τους ίδιους τους φορτιστές που βγάζει η Huawei. Το supercharge σε καλώδιο, με καλώδιο φόρτιση, δηλαδή είναι στα 66W όπως το αναφέραμε προηγουμένως, ενώ επίσης υποστηρίζει και ασύρματη φόρτιση, κάτι το οποίο δεν υποστήριζε το Huawei Mate XS. Εδώ η ασύρματη φόρτιση υποστηρίζει μέχρι 50W. Όσον αφορά την αδιαβροχοποίηση, είπαμε ότι έρχεται με IP68. Τονίζω και επισημαίνω ότι το συγκεκριμένο σημαίνει πως το κινητό προστατεύεται από επιβλαβή είσοδο στατικού νερού μέχρι και 1,5 μέτρο εφόσον το βυθίσουμε για μέχρι και 30 λεπτά. Έρχεται με υποδοχή για δύο κάρτες SIM και θα το ανοίξουμε ευθύς αμέσως για να το δούμε, αρκεί να εντοπίσουμε από πού μπαίνει και βγαίνει η κάρτα SIM, είναι από εδώ. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε είτε με δύο κάρτες SIM, είτε να τοποθετήσουμε την κάρτα SIM στην μία υποδοχή και στην άλλη να τοποθετήσουμε την κάρτα NM. Το βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα που σας το δείχνω, δύο θήκες, δύο υποδοχές για δύο κάρτες SIM ή για μία κάρτα SIM και μία κάρτα μνήμης NM. Εδώ από πάνω, όπου μπορείτε να δείτε αυτήν εδώ πέρα τη μαύρη τελίτσα, είναι οι πέριθρες. Αυτό εδώ πέρα σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε το κινητό σαν τηλεχειριστήριο για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε την τηλεόρασή μας, το home cinema μας ή κάποια άλλη συσκευή την οποία μπορεί να υποστηρίξει. Εγώ αυτό το έχω δοκιμάσει και με το Huawei P30 Pro, όπως επίσης και με το Mate 50 Pro, και λειτουργεί κανονικά η τηλεόρασή μου. Από εδώ πέρα βλέπετε ότι έχουμε το κουμπί το οποίο αυξομειώνει την ένταση του ήχου είτε κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας είτε κατά τη διάρκεια που αναπαράγουμε πολεμιστικό περιεχόμενο. Αυτό εδώ πέρα είναι το κουμπί με το οποίο ανοίγουμε και κλείνουμε τη συσκευή. Εδώ πέρα επίσης υπολογίστε ότι υπάρχει ενσωματωμένος ο αναγνώστης δαχτυλικού αποτυπώματος. Ενώ από την κάτω πλευρά βλέπετε ότι εδώ πέρα έχουμε το ηχείο, έχουμε το μικρόφωνο, έχουμε εδώ πέρα επίσης ακόμη ένα μικρόφωνο και την θύρα USB-C, την οποία χρησιμοποιούμε για να φορτίσουμε. Αυτό εδώ πέρα υποστηρίζει Wi-Fi 2.4 και 5 GHz. Μιλάμε για Wi-Fi το οποίο είναι ABG, N, AC και AX. Επίσης υποστηρίζει Bluetooth 5.2. Υποστηρίζει όσον αφορά το Bluetooth BLE, που είναι το Bluetooth χαμηλής εκπομπής. Είναι επίσης το SBC, υποστηρίζει AAC, υποστηρίζει επίσης LDAC. Και το L2HC, αυτά τα δύο είναι για High Definition Audio ασύρματα. Όσον αφορά το USB-C, αυτό εδώ πέρα υπολογίστε ότι είναι USB-C 3.1 Generation 1 και σαφώς, όπως έχουμε ήδη δει, παίρνει ακουστικά USB Type-C. Έρχεται με NFC επίσης, ενώ όσον αφορά το GPS, έρχεται με διπλή συχνότητα L1 και L5, έρχεται με AGPS, έρχεται με GLONASS, με Baidu, το οποίο εδώ πέρα είναι τρίμπαντο, B1L, B1C και B2α. Έρχεται με Galileo, το οποίο είναι διπλής ζώνης ε1 και ε5α, ενώ επίσης έρχεται με το QZSS, το οποίο επίσης είναι διπλής ζώνης
L1 και L5 και έρχεται και με το Nav IC. Φυσικά έρχεται με ένα σκασμό επίσης αισθητήρες δακτυλικών αποτυπωμάτων, υπερήθρων, βαρύτητας, βαρομετρικής πίεσης, γυροσκόπια, αισθητήρες φωτισμού, λέιζερ χειρονομίας, θερμοκρασίας χρώματος και πολλά ακόμη, τα οποία χρησιμοποιούνται αναλόγως τη λειτουργία που κάνουμε για την κάμερα, για διαχείριση άλλων συσκευών ή για επικοινωνία με άλλες συσκευές. Η Ultra Vision κάμερα την οποία έχει, μπορώ να σας πω ότι το X-Mate, το οποίο έχει δημιουργήσει η Huawei από την ώρα που σταμάτησε η συνεργασία που είχαν με τη Leica, η οποία στο συγκεκριμένο κινητό υποστηρίζει και οπτικό zoom μέχρι 5 φορές, είναι πολύ καλή, γιατί την αντίστοιχη κάμερα X-Mate Ultra Vision έχει και το Huawei Mate 50 Pro και είναι πάρα πολύ ωραία. Και πάμε λοιπόν παράλληλα εγώ εδώ πέρα να σας το ανοίξω. Το πατάω από το πλαϊνό. Ανοίγοντας βλέπετε ότι εδώ πέρα πάνω γράφει Huawei. Και να δούμε αν θα έχει και το ίδιο μοτίβο εκκίνησης που είχε το Mate XS. Σαφώς δονείται το συγκεκριμένο όταν ανοίγει. Έχει το ίδιο μοτίβο, κάνει αυτόν τον θόρυβο τον οποίο ακούσαμε. Μας δείχνει κατευθείαν το EMUI. Εδώ πέρα σαφώς θα μας δώσει τη δυνατότητα να επιλέξουμε τη γλώσσα την οποία θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη συσκευή για να μπορέσουμε να φορτώσει το μενού και να κάνουμε την εκκίνηση για να μπορέσει να ξεκινήσει αυτόν να χρησιμοποιείται. Βλέπετε ότι έχει πάρα πολλές γλώσσες. Εγώ θα επιλέξω εννοείται τα ελληνικά. Έναρξη. Ελλάδα. Και πάμε λοιπόν να κάνω εγώ την εκκίνηση για να μπορέσει αυτό να χρησιμοποιηθεί. Πριν ολοκληρώσω βέβαια την εκκίνηση, θέλω να κάνω το εξής. Θα το διπλώσω. Να ανοίξει η μπροστά η οθόνη, βλέπετε λοιπόν πώς φαίνεται και θέλω να βάλω το προστατευτικό του κινητού για να μπορέσω να δω πώς κουμπώνει και το συγκεκριμένο. Αυτό λοιπόν έρχεται και κουμπώνει έτσι. Ωραία, όσον αφορά το κινητό από ό,τι βλέπω δεν προσθέτει όγκο και δεν δημιουργεί κάποιο θέμα στο να το ακουμπήσουμε. Επίσης πάρα πολύ ευχάριστο είναι ότι τα προστατευτικά από το συγκεκριμένο φτάνουν και σε αυτά εδώ πέρα πάνω για να μπορεί να καλύπτεται το κινητό όταν το κουμπάμε σε ένα τραπέζι ούτως ώστε να γδέρνεται αυτό εδώ πέρα και όχι η κάμερα. Σαφώς το συγκεκριμένο αν μπορεί να το πιάσει η κάμερα βλέπετε ότι έχει υπερυψωμένες άκρες για να μην ακουμπάει καθόλου το γυαλί της κάμερας επάνω στην επιφάνεια στην οποία το τοποθετούμε. Δυστυχώς όμως από την άλλη πλευρά αυτό εδώ πέρα είναι εντελώς εκτεθειμένο, άρα θα πρέπει να προσέχουμε όταν το τοποθετούμε να το τοποθετούμε έτσι, γιατί στην περίπτωση που το βάζουμε έτσι ακουμπάει όλη η επιφάνεια της οθόνης επάνω στην επιφάνεια του τραπεζιού ή όπου το τοποθετήσουμε. Αυτό εδώ λοιπόν είναι στα χέρια μου το Huawei Mate X3. Είναι λοιπόν το τελευταίο αναδιπλούμενο της Huawei το οποίο έχω αγοράσει και κάτι που δεν σας έδειξα καθόλου με το unboxing είναι το εξής. Είναι η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις οθόνες όταν αυτό είναι κλειστό, συγκριτικά με ένα κανονικό κινητό, γιατί η οθόνη του είναι λίγο, πολύ λίγο πιο λεπτή. Οπότε λοιπόν έχουμε αυτό εδώ πέρα και έχουμε και αυτό. Αν τα βάλουμε δίπλα-δίπλα, θα δούμε γιατί κολλάνε και οι μεμβράνες. Αλλά okay, θα δούμε ότι είναι έτσι. Αν το βλέπουμε από την πλευρά που είναι το Huawei Mate 50 Pro, το Mate X3 δεν φαίνεται καθόλου. Ενώ αν το γυρίσουμε από την πλευρά που είναι το Mate X3, βλέπουμε τις άκρες από το Mate 50 Pro. Αυτό είναι η βασική διαφορά η οποία υπάρχει ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Ωστόσο, αυτό που με εντυπωσίασε πάρα πολύ, βέβαια τώρα θα μου πεις μπορεί να φταίει το ότι και τα δύο τα κινητά είναι Huawei. Αυτό που με εντυπωσίασε πάρα πολύ είναι το γεγονός το ότι όταν μετέφερα τα αρχεία από τη μία συσκευή στην άλλη, πέραν το ότι έγινε πάρα πολύ εύκολα με την αντίστοιχη εφαρμογή που υπάρχει για τη μεταφορά των δεδομένων, μου μετέφερε ακόμα και τους κωδικούς των συσκευών, των εφαρμογών ή από κάποιες σελίδες οι οποίες είχαν αποθηκευτεί στη συσκευή. Και το λέω και το τονίζω γιατί γενικότερα αυτοί οι κωδικοί οι οποίοι αποθηκεύονται στη συσκευή είναι κρυπτογραφημένοι, δεν μεταφέρονται σε κάποιο cloud ή υπάρχουν κάπου αποθηκευμένοι στο ίντερνετ και μπορούν να ανακτηθούν από οπουδήποτε, είναι κρυπτογραφημένοι. Αυτή τη φορά μου τους μετέφερε όλους και το λέω γιατί ας πούμε όταν μετέφερα από το P30 Pro τα δεδομένα μου στο Mate 50 Pro δεν μου τους μετέφερε. Προφανώς κάτι αλλάξανε στη συγκεκριμένη τη διαδικασία και μεταφέρει τα πάντα. Ωστόσο, μετέφερε όλες τις εφαρμογές, τις οποίες δεν χρειάστηκε να ρυθμίσω ξανά, εκτός από τις εφαρμογές των τραπεζών, όλες οι υπόλοιπες ανοίξανε κατευθείαν. Αυτό ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Το κινητό, σαν πρώτη αίσθηση, σίγουρα χρειάζεται λίγο μια συνήθεια λόγω της οθόνης, η οποία είναι λίγο πιο μικρή στο πλάτος της συγκριτικά με το Mate 50 Pro, στο οποίο είχα συνηθίσει να έχω μια λίγο πιο μεγάλη οθόνη. Ωστόσο, για αναπαραγωγή πολυμέσων είναι εκπληκτική, βλέποντας βίντεο είναι απίστευτο. Όλες οι εφαρμογές παίζουν κανονικά, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Συνδέθηκα σε όλες πανεύκολα.
Η αίσθηση την οποία έχω αυτή τη στιγμή είναι ότι η συσκευή σαν συσκευή είναι απίστευτη και είναι πάρα πολύ ωραία, λειτουργεί κανονικά. Επίσης δεν έχω ακούσει καθόλου αυτούς τους θορύβους ή τα τρεξίματα τα οποία αναφέρει η Huawei στο χαρτί το οποίο έχει μέσα στη συσκευασία κατά τη στιγμή που ανοίγουμε και κλείνουμε τη συσκευή. Δεν καταλαβαίνω μεγάλη διαφορά στο βάρος, για να σας πω την αλήθεια, σαφώς και υπάρχει, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για δύο κινητά σε ένα, αλλά δεν είναι μεγάλη διαφορά η αποτρεπτική. Ο μόνος μου φόβος αυτή τη στιγμή, παρότι έχω το προστατευτικό, το συγκεκριμένο εδώ πέρα από πίσω, είναι ότι μπορεί το συγκεκριμένο να πέσει, να χτυπήσει οτιδήποτε, γιατί την πάτησα με το προηγούμενο όπως σας έχω ήδη πει. Δηλαδή, περιμένω να μου έρθει η καινούρια, η θήκη την οποία αγόρασα από το eBay, για να μπορώ να είμαι σίγουρος ότι δεν θα πάθει κάτι, αλλά είμαι στην αναμονή ακόμα. Αυτά λοιπόν από μένα. Είμαι ο Greek Gia της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Εννοείται πως ό,τι θέλετε μπορείτε να μου το ρωτήσετε για να σας απαντήσω για το συγκεκριμένο. Φυσικά θα περιμένετε μέσα στο επόμενο διάστημα να γίνει και ένα review για να σας πω την άποψή μου. Γιατί όπως έχω ξαναπεί πολλές φορές, αυτά τα κινητά που βλέπετε στο δικό μου το κανάλι δεν μου τα στέλνουν, που σημαίνει ότι έχω όλη την άνεση να σας πω την αλήθεια και την πραγματική μου εμπειρία και δεν είμαι υποχρεωμένος να πω καμία καλή κουβέντα εφόσον δεν ισχύει. Ενώ επίσης έχω και όλη την άνεση να το χρησιμοποιήσω για όσο διάστημα θέλω από τη στιγμή που είναι δικό μου και δεν πρέπει να τα κάνω όλα αυτά μέσα σε μια εβδομάδα. Άρα μπορεί να καταλάβω κάποιο πρόβλημα το οποίο θα βγει σε ένα μήνα, σε τρεις εβδομάδες, σε δύο ή οτιδήποτε. Μέχρι την επόμενη φορά, εσείς αν θέλετε να μου κάνετε οποιοδήποτε σχόλιο, μου το γράφετε και θα σας απαντώ, γιατί πλέον είναι το καινούριο μου και καθημερινό μου κινητό. Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.